Έχω μια μικροένταση. Είναι οι καθαρίστριες που διαμαρτύρονται, οι πολύ μεγάλες καθαρίστριες. Ήταν και χτες εκεί οι καθαρίστριες και αποδοκίμασαν και την Τρόικα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και έχει πάει η αστυνομία. Μιχάλη, τι λες, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλή σας ημέρα και πάλι από την Καραγιώργη Σερβίας. Εδώ που όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει ένταση μεταξύ των καθαρίστριών που από τις 7 το πρωί έχουν αποκλείσει και τις δύο εισόδους του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Και οι αστυνομικοί έχουν επιχειρήσει επανειλημμένα να τις απομακρύνουν από αυτές. Δεν αφήνουν κανέναν να μπει στο Υπουργείο από το πρωί. Όχι, δεν μάλιστα αφήνουν κανένα εργαζόμενο να μπει. Βλέπετε εδώ ένας αστυνομικός διώχνει μια γυναίκα, την απομακρύνει με λίγο περισσότερη ένταση από όσο πρέπει. Γιατί μιλάμε για γυναίκες με παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίες έχουν χάσει την δουλειά τους και μέρος της ζωής τους, όπως λένε, καθώς πλέον δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Συμβασιούχοι ήταν, έχουν βγει σε διαθεσιμότητα από το Σεπτέμβρη και από τότε δεν ξέρουν τι θα γίνει με αυτές. Βλέπετε εδώ και μια δημιουργία των ΙΜΕΤ, η οποία έσπευσε. Δηλαδή στην πραγματικότητα το Υπουργείο έχει αποκλειστεί, δεν μπορούν να μπουν μέσα οι εργαζόμενοι. Ακριβώς. Υπάρχει αποκλεισμός από τις 7 το πρωί και εδώ επεμβαίνουν και οι άνδρες των ΙΜΕΤ για να απομακρύνουν 10 γυναίκες οι οποίες έχουν αποκλείσει την είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών στην Καραγιώργη Σερβίας. Και νωρίτερα να επισημάνουμε πως υπήρξε μια μικρή ένταση, αλλά εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση απομάκρυνσης από τους αστυνομικούς των γυναικών που έχουν αποκλείσει το Υπουργείο.